Τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία στην Τσετσενία, σκοτώνοντας έναν πιστό και δύο αστυνομικούς σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία σκότωσε τους δράστες στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στην εκκλησία του Μιχαήλ Άγγελου στο κέντρο του Γκρόσνη. Αρχικά οι ένοπλοι κρατούσαν τους πιστούς ως ομήρους, όπως είπε ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντήροφ, ενώ είχαν στην κατοχή τους ακόμη και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Την ευθύνη ανέλαβαν οι τζιχαντιστές του αυτοπακαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Ο Ραμζάν Καντήροφ καταδίκασε την επίθεση και υποσχέθηκε να συντρίψει όποιον απειλεί την ειρήνη στην περιοχή. Τον επόμενο μήνα ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Ρωσία, με τα μέτρα ασφαλείας να αναμένονται δρακόντια.